Οπότε ξεκινάμε. Ξεκινάει η 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 11 Μαΐου του 2022, ημέρα Τετάρτη. Τώρα μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση των ονομάτων. Ο κύριος Αυλίτης. Παρόν. Παρόν, παρόν. Ο κύριος Παντελεάκης. Καλησπέρα. Παρόν, καλησπέρα. Παρόν, ευχαριστώ. Κύριος Καυγαλάκης, παρόν. Παρόν. Η κυρία Βλάχου, παρούσα. Ο κύριος Κουρέπης. Παρόν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παρόν. Η κυρία Κασιμάτη, παρούσα. Καλησπέρα. Η κυρία Καραλή, παρούσα. Ανέστα. Εγώ, αληθώς. Ο κύριος Κόκαλης, παρόν. Ο κύριος Ζαπάντης, παρόν. Ο κύριος Χιωτάκης, είναι απόν. Ο κύριος Τσιλιγκύρης, απόν. Ο κύριος Κύρλος, παρόν. Παρόν. Πρόεδρε, δεν σε ακούμε καλά, πρόεδρε. Τώρα μ' ακούτε? Ακούγεσαι με διακοπές, πρόεδρε. Τι να κάνουμε, πού είναι? Ακούγομαι με διακοπές. Το είναι πατημένο. Ο κύριος Κύρλος, είναι παρόν? Ναι, παρόν είμαι, πρόεδρε. Ωραία, καλησπέρα, Στάθη. Καλησπέρα, πρόεδρε, καλησπέρα. Η κυρία Κεφαλά, απούσα. Ο κύριος Ανδρεαδάκης, απόν. Ο κύριος Κατσίμπας, απόν. Ο κύριος Λιανός, απόν. Η κυρία Κορογιαννάκη, παρούσα. Ο κύριος Διονυσιώτης, παρόν. Η κυρία Καπετανάκη, παρούσα. Η κυρία Πάντου, παρούσα. Ο κύριος Καραγιαννάκης, παρόν. Παρόν, παρόν. Ωραία. Ο κύριος Βάρσος, απόν. Ο κύριος Λαμπρινός, απόν. Η κυρία Ποντικάκη, απούσα. Ο κύριος Παπαδόπουλος, παρόν. Και πάλι παρόν, κυρία Πρόεδρε. Ωραία. Ο κύριος Μαρκεσίνης, απόν. Ο κύριος Λαχανάς. Ο κύριος Λαχανάς έχει υποχρέωση στην ορθοκομική έκθεση και είναι στο άλλο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν μπορεί να έρθει. Και ο κύριος Τσούλος είναι απόν. Η κυρία Γκινοσάτη, παρούσα. Ο κύριος Μακρύς, μάλιστα, παρόν. Ο κύριος Κανέλος, καλώς ήρθατε, παρόν. Κυρία Πρόεδρε, ναι. Και Λαχανάς παρόν, είναι μαζί μου, Καραγιαννάκης. Α, άρα είναι παρόν ο κύριος Λαχανάς. Πού είναι, πώς είναι παρόν, με ποιο τρόπο? Τώρα μίλησε. Είναι μαζί. Α, okay. Α, δεν ήταν ο Βασίλης που μίλησε? Ναι. Είναι μαζί, στην ορθοκομική. Η κυρία Παπάζογλου, απούσα. Η κυρία Σεβδαλή, παρούσα. Η κυρία Πατρινού, απούσα. Ο κύριος Κορδίλης, παρόν. Ο κύριος Κανακάκης, απόν. Ο κύριος Καλός. Ο κύριος Καλός. Απόν. Ο κύριος Κουρμαδιάς, παρόν. Κάποιος μιλάει. Ο κύριος Μίλας, απόν. Κυρία Πρόεδρε, Καπάτσος, παρόν. Ο κύριος, τώρα θα σας έλεγα, ο κύριος Καπάτσος, παρόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Πρόεδρε, γράψατε και Λαχανάς, παρόν? Ναι, 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 ναι. Ευχαριστώ, συγγνώμη κιόλας, αλλά είμαστε στην ανθοκομική και ζοριζόμαστε λίγο, ευχαριστώ. Εντάξει, σας έχουμε. Είμαστε 25 παρόντες. Ωραία. Ξεκινάει η ενημέρωση του Συμβουλίου από το Δήμαρχο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, κυρία Γενική Γραμματέα, εκπρόσωποι τύπου, συμπολίτες και συμπολίτες που μας παρακολουθούν, η σύντομη ενημέρωση ξεκινάει από την γνωστοποίηση ότι αύριο, συνάδελφοι, θα ορκιστεί ως νέο μέλος του Συμβουλίου Κοινότητας της Νέας Ερυθρέας η κυρία Ελευθερία Σφαντού, στη θέση του παραιτηθέντος λόγω, αν δεν κάνω λάθος, μετάβαση στο εξωτερικό, Άρη Κορδόνη. Θα ορκιστεί αύριο, να είναι καλορίζικη. Να πούμε ότι ένας συμπολίτης, ο οποίος υπήρξε ενεργός πολίτης και πατέρας της προϊσταμένης μισθοδοσίας, της Χριστιάνας, ο Γεώργιος Παπαθανασάκης, απεβίωσε. Είπα ότι ήταν ενεργός σε προηγούμενες δεκαετίες. Ήτανε πολύ ενεργό μέλος Επιτροπών του Δήμου και είχε και άλλη δράση κοινωνική. Εκφράζουμε στην οικογένεια της συναδέλφου, της προϊσταμένης,
τα συλληπιτήριά μας και να έχουν την ευχή του πατέρα τους. Έχουμε, συνάδελφοι, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοδιοικητικό συνέδριο που θα ήθελα να γίνει γνωστό και σε εσάς, που γίνεται βέβαια λίγο μακριά στη Ξάνθη και θα εκπροσωπηθεί ο Δήμος μας. Είναι ένα συνέδριο που οργανώνει κατά βάση η Ένωση των Γενικών Γραμματέων της χώρας, η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλισθένης, μαζί και με άλλους φορείς και το Δήμο Ξάνθης, είναι ετήσιο κατά βάση και θα έχει θέμα τον επενδυτικό και αναπτυξιακό προγραμματισμό, την διοίκηση οικονομικών αξιών στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι τριήμερο το συνέδριο. Έχει πολλά θεματικά εργαστήρια και ενότητες, με πολύ σημαντικούς ομιλητές και τεχνοκράτες και ανθρώπους των επιστημών και της αγοράς. Θα εκπροσωπήσουμε το Δήμο, η κυρία Γενική Γραμματέας, η κυρία Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών και Ομιλών. Στις 22 Μαΐου, τη μεθεπόμενη Κυριακή, θα έχουμε ξανά και κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να το αναγγέλουμε, γιατί θα γίνει πάγια συνήθεια και επανάληψη. Θα έχουμε ξανά την Κυριακή χωρίς αυτοκίνητο στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς, με την εποπτεία του κυρίου Ζαπάντη. Α, τώρα τον είδα ότι είναι συνδεμένος. Νόμιζα πως δεν ήταν, γι' αυτό πρόφτασα να το πω. Αν θέλει ο συνάδελφος, ας συμπληρώσει κάτι. Δεν είχα προσέξει ότι ήταν παρόν. Εν πάση περιπτώσει, και επιδιώκουμε η τελευταία Κυριακή του Μαΐου, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε σήμερα, να γίνει για πρώτη φορά η δράση αυτή στη Νέα Ερυθρέα. Ο κύριος Λαχανάς, όπως άκουσα, είναι παρόν, αν και είναι σίγουρα ταυτόχρονα απασχολημένος. Δεν γνωρίζω αν έχει υπόψη του να πει ορισμένα πράγματα για την ανθοκομική έκθεση ή επιφυλάσσεται για την λήξη της και να τα πει στο Συμβούλιο μετά. Εγώ πάντως θέλω να προσκαλέσω, να παρακαλέσω, να ζητήσω, όπως θέλετε πάρτε το, από τους συναδέλφους να τιμήσουμε την παρουσία τους στην τελετή λήξης που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται στις 8 το βράδυ στο Άλσος και είναι μία εκδήλωση ιδιαίτερως τιμητική. Η παρουσία μας δηλαδή αποτελεί τιμή για εκείνους που εργάστηκαν σκληρά ακόμα μια φορά για ακόμα μία ανθοκομική η οποία θα δώσει τη θέση της στην ιστορία, αλλά είναι και τιμή και για τους υπόλοιπους παράγοντες της έκθεσης, τους παραγωγούς, τους εκθέτες, τους εργαζόμενους κτλ. Επίσης, θέλω να πω ότι εχθές, που βρέθηκα σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Ανθοκομική από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Φυτών, έπεσε στα χέρια μου και κράτησα μία πολύ αξιόλογη έκδοση για τη Βίλα Καζούλη, που φυσικά είναι έμβλημα της πόλης και του Δήμου μας. Μου το έδωσε ο αρχιτέκτον ο Πάνος Δραυτόπουλος, ο συνεργάτης μας, και πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα, είτε στο Άλσος, στο Περίπτερο, είτε φυσικά στη Βίλα Καζούλη. Σίγουρα από το Πράσινο Ταμείο αυτά διακινούνται. Είναι όμως, συνάδελφοι, για όσους από εσάς ενδιαφέρονται για την ιστορία, για την αρχιτεκτονική, είναι μια πολύ αξιόλογη και για μένα πρωτότυπη έκδοση για αυτό το κτίριο, με στοιχεία ακόμα και άγνωστα για την ιστορία του, για την αρχιτεκτονική του σημασία, με πολύ ωραίες φωτογραφίες και συνδέεται και με το ΚΑΤ. Κάνει και αναφορά στην ιστορία του ΚΑΤ και στα αγάλματα που υπάρχουν τόσο στην έπαυλη Καζούλη όσο και στην αυλή του ΚΑΤ. Θα τα έχετε δει τα αγάλματα στο ΚΑΤ. Έχουν και αυτά τη δική τους ιστορία και σημασία. Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ με τον Δήμαρχο για την ενημέρωση. Προσήλθε ο κύριος Βάρσος. Υπάρχει κυρία Κορογιαννάκη. Θέλει κάποιος. Δεν άκουσα. Μισό λεπτό. Η κυρία Καραλή, η
Κυρία Κορογιαννάκη. Μακρύς. Ο κύριος Μακρύς. Ναι. Κάποιος άλλος. Κυρία Κορογιαννάκη. Ο κύριος Μακρύς. Ναι, για ενημέρωση. Κύριε Μακρύ. Δεν προηγείται η κυρία Κορογιαννάκη. Το είπα και δίνει τη θέση. Θέλετε. Ξεκινήστε, κυρία Κορογιαννάκη. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Καλησπέρα, πρόεδρε, δήμαρχε, συνάδελφες και συνάδελφοι. Γρήγορα θα είμαι στην ενημέρωση. Απλώς επειδή είχαμε κάνει και από την προηγούμενη εβδομάδα ενημέρωση για διάφορα θέματα. Ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο, είναι υπό εξεργασία, αλλά θα δοθεί βέβαια και διαβούλευση, για διαβούλευση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για μικρά εξοικονομώ σε δήμους. Δηλαδή, αυτό ονομάζεται ως πρόγραμμα βιοκλιματικής αναβάθμισης δημοσίων κτηριακών υποδομών και χώρων αναπλάσεων. Μιλάει για εταιρείες να συγκροτηθούν ως φορείς, ήταν οι δήμοι βέβαια, εταιρείες μεικτής οικονομίας. Πάντα θα έχει στόχο τη μείωση της ενέργειας, της κατανάλωσης ενέργειας, θα έχει την αναβάθμιση των κτηρίων με συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρισμού και όχι μόνο. Και τα κίνητρα θα είναι βέβαια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι δηλαδή σαν να λέμε τα μικρά εξοικονομώ, μην εξοικονομώ, δήμων που ήταν παλιά και τώρα θα έχουν και για αναπλάσεις χώρων αλλά και δημοσίων κτηρίων. Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού θα έχουμε, είναι σε επεξεργασία και θα δοθεί για διαβούλευση στο νομοσχέδιο αυτό, θα έχουμε περισσότερα νέα για να δούμε και περισσότερα και τα κίνητρα, και όχι μόνο τα κίνητρα, αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε σαν Δήμος. Θα είναι τα εξοικονομώ για ΟΤΑ, θα λέγεται. Και θα έχουν το πρόγραμμα αυτό της βιοκλιματικής αναβάθμισης κτηρίων. Θα είναι ένα πράγμα που θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα το Δήμο μας και όπως και άλλους Δήμους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μακρύ. Κυρία Κορογιαννάκη. Καλησπέρα σας. Στη Νέα Ερυθρέα υπάρχει αυτή η περίφημη λαϊκή αγορά. Είχα πάει και στο παρελθόν και είχα δει εκείνο το χάος που γίνεται στο κομμάτι που πουλάνε τα ρούχα και τα λοιπά. Με ξαναπήρανε χθες το τηλέφωνο βέβαια, μη εξαιρεταίοι. Με το παράπονο ότι στο Google λέει η οδή που καλύπτει η λαϊκή αγορά είναι άλλη από αυτούς που καλύπτονται σήμερα. Δεν το είδα, απλώς το επισημαίνω για να το δείτε αν πρέπει να ταυτοποιηθούν ή αν κάποιοι πηγαίνουν εκεί παρά την οδηγία που υπάρχει και το επίσημο του πράγματος. Και το δεύτερο που μου είπανε είναι ότι επί της Τατοίου, περίπου λοξά από εκεί που σκάει ο δρόμος που έχει τα ρούχα, είχε μπει λέει, μια ταμπέλα για να αφήνουν οι δημότες, οι κάτοικοι, οι πολίτες ρούχα για επαναχρησιμοποίηση. Και αυτά τα ρούχα ή κάποια από αυτά τα ρούχα τα είδανε στους πάγκους της Λαϊκής. Και βεβαίως το πάρα πολύ εύκολο είναι να πούνε ότι οι υπάλληλοι του Δήμου ή κάποιοι παράγοντες του Δήμου τα έχουν κάνει πλακάκια με τους λαϊκατζίδες κτλ. Εγώ το διηγούμε χωρίς να είμαι μάρτυρας αυτού. Κοιτάξτε το, γιατί εκείνο που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι εμπλέκονται οι υπάλληλοι και κάποιοι από το Δήμο κτλ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Κορογιαννάκη. Η κυρία Καραλή. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Να ενημερώσω για την κοινωνική δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που έγινε την προηγούμενη Πέμπτη. Μαζέψαμε συνολικά 153 δέματα. 3 κούτες με φάρμακα και υγειονομικό υλικό, 10 κούτες με είδη προσωπικής υγιεινής, 7 κούτες με τρόφιμα μακράς διαρκείας, 8 κούτες με βαπορέ γάλατα, 6 κούτες με παιχνίδια, 6 κούτες με παπούτσια, 23 κούτες με κουζινικά και είδη οικιακής χρήσης και 90 μεγάλες σακούλες με ρούχα, κουβέρτες και παπλώματα. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους πολίτες, δημότες για τις προσφορές τους, τους εθελοντές μας αλλά και τους εργαζόμενους του Δήμου. Και δεύτερον, στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης ξεκινάει ένας καινούργιος κύκλος μαθημάτων, ελληνικό αλφαβητικό σύστημα, που είναι ελληνικά για αλλοδαπούς, για να βοηθήσουμε τις μητέρες από την Ουκρανία που μένουν στο Ζάνιο και θέλουν να μάθουν ελληνικά, αλλά και οποιοδήποτε άλλον αλλοδαπό που ζει ή δουλεύει στο Δήμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καραλή. Ο κύριος Βάρσος.
Κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, τύπος, δημότες κτλ. Δύο πραγματάκια θέλω. Το ένα θέλω να συμπληρώσω στην κυρία Κοριανάκη ότι είχε ξανασυμβεί αυτό με τα ρούχα, το είχαμε αντιμετωπίσει και είχαμε πιάσει μία Ρωμά που έβαζε το παιδάκι που χώραγε να περάσει, που είναι το διαχωριστικό που βάζουμε τα ρούχα, το μικρό παιδάκι, και τα πέταγε έξω και μετά τα βλέπαμε στη Λαϊκή. Γινότανε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχουν καμία σχέση οι υπάλληλοι του Δήμου. Είναι γενικό το κακό και δεν γίνεται μόνο σε εμάς, και αλλού έχει συμβεί και γράφουν και εφημερίδες καμιά φορά. Το δεύτερο που θέλω να πω, γίνεται χαμός με την ενέργεια. Δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχει αέριο, και εμείς, άμα πάτε κύριε Δήμαρχε τώρα, θα δείτε στο ισόγειο μέσα όλα τα φώτα του Δημαρχείου αναμένα, χωρίς να είναι υπάλληλοι. Μιλάω στο ισόγειο, όλη η σειρά, όλα τα γραφεία είναι με αναμένα φώτα. Πιστεύω να πάει ο συνεργάτης μας να το δει τώρα και να σβηστούνε. Και είναι τα φώτα. Πρέπει να κάνουμε οικονομία. Και κύριε Μακρύ, όπου βάζετε φωτισμό, ας βγάζουμε τα φωτιστικά της ΔΕΗ που υπάρχουν στις ψηλές κολόνες. Τη στιγμή που βάζουμε φωτισμό του Δήμου και είναι και πολύ ωραίος, δεν χρειάζεται ταυτόχρονα να καίνε και τα φωτιστικά της ΔΕΗ. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, μια οικονομία, γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και θα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο. Το φωνάζω πολλές φορές, αλλά τώρα έχουμε φτάσει και θα το διαπιστώσετε και οι ίδιοι στο αμήν. Δεν θα πηγαίνουμε τις Κυριακές με τα αυτοκίνητά μας, δεν θα κυκλοφορούμε για λόγους οικονομίας, δεν θα ανάβουμε φώτα. Κάθε μέρα γίνεται, χτυπάει καμπανάκι. Πρέπει να προσέχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πάτσο. Ο κύριος Κορδίλης. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Δεν είχα σκοπό έτσι να καθυστερήσω τη συνεδρίαση, αλλά μου έδωσε την αφορμή αυτό που είπε η κυρία Κοραγιανάκη και ο κύριος Βάρσος, και να πω ότι όλο ένα και συχνότερα τώρα γινόμαστε μάρτυρες, επειδή αφορά θέμα ανακύκλωσης, γι' αυτό παίρνω και το λόγο, γινόμαστε μάρτυρες διαφόρων πλανώδιων ανθρώπων, οι οποίοι πηγαίνουν και αδειάζουν στην κυριολεξία τους κάδους ανακύκλωσης από πολύτιμα υλικά, δηλαδή από το χαρτί, από τα μεταλλικά αντικείμενα. Θα δείτε πάρα πολλούς με διάφορες τρίκυκλα, μηχανήματα άλλου τύπου κτλ. Να είναι μέσα στους κάδους, να τους ντελαπάρουν, να τους φέρνουν στο πλάι και να αδειάζουν το περιεχόμενό τους, συγκεντρώνοντας και πηγαίνοντας οι ίδιοι να τα πουλάνε σε διάφορα κέντρα ανακύκλωσης. Κάτι τέτοιο γίνεται και με τα ρούχα, γιατί ξέρετε, ο Δήμος μας έχει συνεργασία με το ρεύμα της Resicom, η οποία είναι η εταιρεία η οποία ανακυκλώνει και επαναχρησιμοποιεί τα ρούχα, και τα οποία γίνεται αυτό που είπε ο κύριος Βάρσος ακριβώς, δηλαδή ανοίγουν κάποιοι επιτίδιοι τους κάδους αυτούς που αφήνουν τα ρούχα, παπούτσια κλπ. Ενδύματα οι συμπολίτες μας και τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Θεωρώ, Δήμαρχε, ότι και πρέπει να δούμε λιγάκι την εποπτεία των λαϊκών αγορών. Δηλαδή, η λειτουργία των λαϊκών αγορών δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε, το ξέρει και ο κύριος Κόκαλης, που ένα μέρος της αρμοδιότητας έχουν και εκείνοι όσον αφορά την αποκομιδή των υπολείπων μετά τη λαϊκή, μετά το πέρας της λαϊκής. Έχουμε κάνει συνεννοήσεις με το Σωματείο των Λαϊκών Αγορών, των Επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών και με την Περιφέρεια. Υπάρχουν όμως φαινόμενα που είναι λυπηρά που συμβαίνουν στη διάρκεια της λαϊκής, πέρα από την απίστευτη συμπεριφορά δημιουργίας αποβλήτων που κάθε λογής, δεν θέλω να αναφερθώ γιατί πραγματικά είναι λίγο αειδιαστικά θα έλεγα, τα οποία οι διάφοροι υπάλληλοι των μπάγκων της λαϊκής ανεξέλεγκτα πετούν και βρωμίζουν τον τόπο. Εγώ, επειδή παρακολουθούμε λιγάκι την κομποστοποίηση που έχουμε εγκαταστήσει στις λαϊκές αγορές, η συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών είναι απαράδεκτη και το ξέρουν και τα ίδια τους ασυνδικαλιστικά όργανα που τους επιβλέπουν. Θεωρώ όμως ότι είναι απαραίτητο να γίνεται επίσκεψη και εφαρμογή της νομοθεσίας, γιατί υπάρχει αυστηρή νομοθεσία για αυτούς που, τους επαγγελματίες που είναι στις λαϊκές αγορές, να εποπτεύεται και από εμάς.
Δηλαδή, ίσως πρέπει να δούμε να, να υπάρχουν οι επόπτες μας την ώρα διεξαγωγής της λαϊκής, είτε ενδιάμεσα είτε προς το τέλος που γίνονται όλα τα θλιβερά αυτά φαινόμενα που σας λέω, να το ελέγξουμε και να το επαναφέρουμε στην πραγματικά σωστή του βάση. Κλείνοντας, ήθελα να πω ότι στα πλαίσια της αθωκομικής έκθεσης, που πλέον είναι ένα γεγονός πολύ σημαντικό για την πόλη μας, στην οποία λαμβάνουν χώρα πάρα πολλά πολιτιστικά και άλλα δρόμενα, να πω ότι στο περίπτερό μας συνεχίσαμε να κάνουμε τις δράσεις ενημέρωσης για την ανακύκλωση. Χθες είχαμε πολλά σχολεία που ήρθαν προσκεκλημένα στο περίπτερο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και είχαμε το Luna Park Ανακύκλωσης, που τα παιδιά μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδι ενημερωνόντουσαν για το πώς κάνουμε σωστά την ανακύκλωση, που είναι τόσο πολύ σημαντικό να εδραιωθεί στη συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σκορδίλη. Έκτακτα θέματα δεν υπάρχουν. Περνάμε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ δύο λόγια, αν μπορώ, απάντηση. Ναι, ναι, και εγώ, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι τελειώσαμε. Ναι, κύριε. Δεν είχα ζητήσει το λόγο, συγγνώμη, εγώ. Κύριε Ζαπάντη και κύριε Παντελεάκη. Ναι. Κύριε Ζαπάντη, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάνω στην Κυριακή, χωρίς αυτοκίνητα που ανέφερε ο Δήμαρχος, δεν έχω πολλά να προσθέσω. Βλέπουμε ότι είναι ένα μέτρο που προτείνει και η Κομισιόν να το υιοθετήσει. Βέβαια, εμείς δεν το κάνουμε μόνο για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Θα έλεγα ότι είναι μια δράση 2-1, δηλαδή και εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και παράλληλα απολαμβάνουμε την Κηφισιά, το κέντρο της Κηφισιάς, όλες τις αυτοκίνητα. Θα πλαισιωθεί και με κάποιες άλλες δράσεις, όπως θα υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια για test drive και εξετάζουμε και κάποιες άλλες δράσεις να ενισχύσουμε το κέντρο εκείνες τις μέρες. Τώρα, αύριο, θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι αύριο το ΚΕΠ υγείας, το Κέντρο Πρόληψης Υγείας, να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω, το ΚΕΠ υγείας που ανήκει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας, δεν έχει καμία σχέση με τα γνωστά ΚΕΠ, τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Είναι κέντρα πρόληψης υγείας, ασχολούμαστε μόνο με το θέμα της πρόληψης και θα δείτε και στη συνέχεια πολλές δράσεις που θα έχουμε πάνω στο θέμα της πρόληψης. Τώρα, την Κυριακή διοργανώνουμε στο Άλσος, αύριο, 5η 12 Μαΐου, διοργανώνουμε στο Άλσος δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση για υπατήτηδα B, C, καθώς και για HIV, το NeoAIDS. Όπως είπα, δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση από τις 11 το πρωί ως τις 2. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαπάντη. Κύριε Παντελεάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Για το Ζάνιο θέλω να κάνω ενημέρωση ότι προχωράμε κανονικά, όλα πηγαίνουν καλά. Την Παρασκευή περιμένουμε το Defense for Children International για να ολοκληρωθούν οι φάκελοι των φιλοξενούμενων μαζί με τους γιατρούς του κόσμου για τις καθιερωμένες εβδομαδιαίες εξετάσεις των φιλοξενούμενων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και τον κύριο Σταύρο Ζαπάντη για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, όπου ήρθαν την ημέρα της γιορτής της μητέρας και έδωσαν δώρα στις μητέρες και στα παιδιά, οδέσμες και δωροεπιταγές, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μακρύ, ο οποίος χθες με ενημέρωσε ότι θέλει να διαθέσει και την επόμενη αντιμισθία του αυτού του μήνα για τους Ουκρανούς, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντική η βοήθεια που προσφέρει. Να ευχαριστήσω και την κυρία Νίνα Βλάχου, διότι με τις ενέργειές της εξασφάλισε ένα ποσό το οποίο θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κόστους του διπνοσοφιστηρίου, το οποίο μας καλύπτει το μεσημεριανό γεύμα. Μας είχαν παραχωρήσει για ένα μήνα δωρεάν γεύματα. Από εδώ και πέρα θα είναι με ένα αντίτυπο κατώτερο του κόστους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παντελεάκη. Την Παρασκευή στο Άλσος Κηφισιάς, στα πλαίσια της ανθρωπομικής έκθεσης, τα πολιτιστικά, τα παιδάκια που φιλοξενούμε θα παρουσιάσουν ένα πολύ ωραίο χορευτικό και θα είναι χαρά μας να έρθετε να τα απολαύσετε. Θα είναι την Παρασκευή στις 6.30 ώρα, μαζί με κάποια άλλα πολιτιστικές, με κάποιες άλλες πολιτιστικές δράσεις. Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελεάκη. Έχει προσέλθει, κυρία Ποντικάκη. Κυρία Πρόεδρε. Ναι. Ναι, κυρία Βλήτη.
Μπορώ να μην πω, να ζητήσω το λόγο για κάτι. Ναι, ναι, ευχαρίστως. Δεν δουλεύει. Μ' ακούτε? Δεν πιάνει, ρε. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Αυλίτη. Δεν ζήτησα εγώ το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, ποιος μίλησε? Ο κύριος Καραγιαννάκης. Και εγώ για τον κύριο Αυλίτη, νόμιζα. Τέλος πάντων, συγγνώμη, εντάξει. Ναι, κύριε Καραγιαννάκη. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και από μένα, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε και εμείς από μεριάς μας την Κυριακή, αν είναι δυνατόν, οι περισσότεροι σύμβουλοι να έρθετε, να τιμήσουμε και τους υπαλλήλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Καραγιάννη. Έχει προσέλθει η κυρία Ποντικάκη. Έχετε έρθει, κυρία Ποντικάκη. Ναι, έχει προσέλθει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άρχισα λίγο σήμερα, ναι. Εντάξει. Είναι κάποιος άλλος που θέλει να λάβει το λόγο στην ενημέρωση? Όχι. Περνάμε στα τακτικά θέματα. Πρώτο τακτικό θέμα. Έγκριση τέταρτης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του 2022. Κύριε Μακρύ, θέλετε, ναι, να... Είναι μια τυπική τροποποίηση. Το νούμερο ένα που βλέπετε, που είναι η προκατακτική αρχιτεκτονική μελέτη για το ένα των νηπιαγωγείων Κηφισιάς, αντικαθίσταται από τις μελέτες που είχαμε για ανέργεση νέων σχολικών μονάδων. Αλλάζουμε τον τίτλο. Είναι ποσού 25.000 ευρώ. Ξεκινάμε να κάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη και θέλουμε κάποιος βοήθεια φυσικά για το θέμα του ένα του νηπιαγωγείου που είναι στην περιοχή Ούλεν, για όσους ξέρουν. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε μια έκπτωση μικρή, είχαμε 1.750 ευρώ και το χρηματοδοτούμενο, το οποίο αφού πέρασε, για μιλάω για το πρώτο δημοτικό των Αλωνίων, από τεχνικό συμβούλιο μια συμπληρωματική σύμβαση που έχει να κάνει με τη θερμομόνωση και με άλλες εργασίες παραπάνω, είναι σε νέες πιστώσεις που θα μπουν από ιδίου πόρους το 2023. Να επαναλάβω εδώ ότι είναι χρηματοδοτούμενο όλο το έργο και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της και έχει υπογραφεί και η σύμβαση με το Ταμείο Παρακαθικών και Δανείων ήδη για την χρηματοδότησή του. Αν έχει κάποιος συνάδελφος κάποια ερώτηση για το τεχνικό, ευχαριστώ. Κύριλος, κυρία Πρόεδρε. Ναι, κύριε Κύριλο. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Κύριε Μάκρο. Έχω το λόγο. Μια διευκρίνηση από τον συνάδελφο. Ήταν αυτοτελή. Έχει επιστροφή. Είπατε συνάδελφε, αντικαθίσταται. Έτσι κατάλαβα, έτσι. Ναι, Δήμαρχε. Αν δούμε στην κατάργηση πιστώσεων νέων μελετών, επιτρέψτε μου, μιλάμε για τον κωδικό 3074-1157-25.000 ευρώ. Και αλλάζει ο τίτλος του και γίνεται προκατακτικές αρχιτεκτονικές μελέτες που λέγαμε για ανάγκες νέων σχολικών μονάδων. Το είχαμε στο πρόγραμμα ψηφισμένο από το Δεκέμβριο του 2021. Γίνεται προκατακτική αρχιτεκτονική μελέτη, με το ίδιο ποσό φυσικά, για την ανέργεση του ενάτου νηπιαγωγείου Κηφισιάς. Καταργούμε τα 25, βασικά αλλάζουμε τον τίτλο. Το 25 παραμένει το ίδιο. Διότι ο τίτλος έλεγε για ανάγκες νέων σχολικών μονάδων και τώρα το συγκεκριμενοποιούμε και το κάνουμε για την ανέγερση του ενάτου νηπιαγωγείου Κηφισιάς. Μισό λεπτό. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Κύρλος. Ναι, πάνω σε αυτό που ρώτησε και ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Μακρύ, με τον ίδιο κωδικό... Όχι, θα μπει νέος κωδικός, κύριε. Ναι, δεν έχετε κωδικό όμως. Βάζετε λοιπόν σε μια τροποποίηση... Κύριε Μακρύ, δύο λεπτά. Βάζετε λοιπόν μια τροποποίηση ενός τεχνικού προγράμματος. Βάζετε μια καινούρια μελέτη. Καταργείται μία παλιά. Σωστά? Όχι, δεν είναι σωστά. Καταργείται μία παλιά μελέτη. Καταρχάς δεν είχαμε μελέτη. Η μελέτη, υπάρχει κωδικός με ένα νούμερο, το οποίο μετά την ψήφιση μπαίνει κωδικός από τη Διεύθυνση Οικονομικών. Καινούριος. Δεν το βάζω εγώ τον κωδικό, κύριε Κύριο. Κύριε Μακρύ, καταργείται, να πούμε, μία πίστοση νέων μελετών. Την καταργείται. Και βάζετε μία καινούρια. Σωστά? Κύριε Κυρλό, επαναλαμβάνω, δεν τη βάζω εγώ του κωδικού. Τη δίνει το η Διεύθυνση Προσωπικού. Ναι, αλλά τη ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο σε μία προσθήκη νέων μελετών χωρίς κωδικό να ψηφίσει? Όλες οι προσθήκες νέων μελετών δεν έχουν κωδικό, παίρνουν μετά, αφού ψηφιστεί. Τον κωδικό, εννοείται. Το ποσό ψηφίζουμε εμείς και τον τίτλο. Τίτλο έργου και ποσό. Την πίστοση. Αυτό ψηφίζουμε. Και είπα στην αρχή ότι η πίστοση δεν αλλάζει.
ήταν 25.000 ψηφισμένο με αυτόν τον κωδικό και έλεγε γενικά για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Το έχουμε γενικό, και όταν λοιπόν παρουσιαστεί μία σχολική μονάδα και είναι συγκεκριμένη, τροποποιείται, δηλαδή αφαιρείται και προστίθεται το ίδιο ποσό και ο κωδικός μπαίνει από την Διεύθυνση Οικονομικών, ο καινούριος, αφού ψηφιστεί. Πάντα γίνεται στις νέες προσθήκες με νέο. Όταν φαίνεται, κύριε Μακρύ, μία τροποποίηση ενός τεχνικού προγράμματος και βάζετε κάποια νέα έργα μέσα ή κάποιες νέες μελέτες, πάντα αυτά τα νέα έργα και οι μελέτες συνοδεύονται με κωδικούς. Με κωδικούς. Τώρα, αυτά που λέτε εσείς, ή μάλλον δεν σας έχουν ενημερώσει σωστά, κύριε Κύρλο, ή σας διαφέρει. Αφήστε με να τελειώσω, κύριε Μακρύ. Μα είναι πολύ απλό, είναι πολύ απλό, κύριε Κύρλο. Για σας μπορεί να είναι πολύ απλό. Εάν ανατρέξετε, κύριε Κύρλο, στην αναμόρφωση που έχετε μπροστά σας, θα δείτε τον κωδικό. Θα τον δείτε, κύριε Κύρλο. Πηγαίνετε στην αναμόρφωση. Ποια αναμόρφωση οικονομική, του προϋπολογισμού. Περιλαμβάνεται το τεχνικό πρόγραμμα, περιλαμβάνεται μέσα στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Και έχει κωδικό. Αυτή τη στιγμή συζητάμε το τεχνικό πρόγραμμα. Όταν θα έρθει η ώρα του προϋπολογισμού, θα ζητήσουμε. Να μην καθυστερώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Μακρύ. Μπορεί να προχωρήσετε. Κάνουμε διάλογο, κύριε, αν γίνεται, παρακαλώ. Τελειώστε, κύριε Κύρλο. Μια στιγμή, κύριε Μακρύ. Να τελειώσει τι θέλει να σας ρωτήσει ο κύριος Κύρλος και να απαντήσετε. Το άκουσα, κυρία Πρόεδρε, και μπορώ να απαντήσω μια φορά. Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται πάντα μέρος της αναμόρφωσης προϋπολογισμού και έχει κωδικό εκεί. Αν πάμε στη σελίδα, αν θυμάμαι καλά, την έκτη, νέος κωδικός, νέα πίστοση, έχει κωδικό. Δεν είναι άνευ κωδικού. Το αν δεν αναγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα, το βάζει μετά. Εμείς στέλνουμε την τροποποίηση, το παίρνει η οικονομική υπηρεσία, βάζει κωδικό και το εντάσσει στην αναμόρφωση. Αυτό γίνεται πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο. Αφού είπατε ότι υπάρχει ο κωδικός, να μην στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ναι. Τώρα μας λέτε ότι το βάζουν μετά. Κύριε, παραλαμβάνω. Στέλνω την τροποποίηση την Παρασκευή. Την παίρνει η οικονομική υπηρεσία, βάζει τον κωδικό, το εντάσσει στην αναμόρφωση, την οποία σας έχετε η Παρασκευή απόγευμα ή Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Μακρύ. Σήμερα ψηφίζουμε την μα την Παρασκευή πριν το Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Κύρλο, ψηφίζουμε την Παρασκευή. Πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή που μας πέρασε, σας λέω. Μα δεν υπάρχει μέσα να μου ο κωδικός, σας λέω εγώ. Βλέπετε κανένα κωδικό στην τροποποίηση του ελληνικού προγράμματος. Πάλι. Εντάξει, Πρόεδρε, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Στην αναμόρφωση, κύριε Κύρλο, υπάρχει κωδικός για το συγκεκριμένο έργο. Εγώ πρώτα στέλνω την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, το λαμβάνει η οικονομική υπηρεσία, ορίζει κωδικό και το βάζει στην αναμόρφωση που σας έχει έρθει στο σχέδιο αναμόρφωσης. Πάλι τα ίδια, κύριε Μακρύ. Μα τώρα συζητάμε και ψηφίζουμε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Δεν ψηφίζουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Δεν βάζω εγώ τους κωδικούς. Άντε πάλι. Εσείς κάνετε την εισήγηση, κύριε Μακρύ. Εσείς είσαι αρμόδιος. Κύριε Κύρλο, έχετε μπροστά σας την αναμόρφωση. Κύριε Κύρλο, με συγχωρείτε. Κάποιος έχει κάτι παρανοήσει. Θέλετε να μαζέψετε όλες τις ερωτήσεις, να τις κάνετε μαζί, γιατί έτσι γίνεται διάλογος. Αν είναι εύκολο, να ρωτήσετε τον κύριο Μακρύ. Ο κύριος Μακρύ σας απαντά και ξαναγυρνάμε πάλι στο ίδιο σημείο. Επομένως, κάπως να μπορέσουμε να το λύσουμε αυτό το θέμα, αν λύνεται. Λύνεται, κύριε Μακρύ. Να ξαναπώ το τελικό. Εμένα καλούμε με έγγραφο την Δευτέρα, 10 μέρες πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού ή την τροποποίηση του τροπικού προγράμματος, έως την Πέμπτη, την περασμένη Πέμπτη, να στείλω εάν έχω τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Εάν έχω προσθήκη νέου έργου, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι νέο έργο γιατί καταργείται ένα παλιό, είναι η αλλαγή του, είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Τότε εγώ έως την Πέμπτη, σύμφωνα με το έγγραφο της κυρίας Δαλιέτου, στέλνω ό,τι έχω, νέο έργο ή ενίσχυση με τον ίδιο κωδικό, υπάρχουν και ενισχύσεις ή κατάργηση. Στέλνω έως την Πέμπτη στην κυρία Δαλιέτου. Στη διεύθυνση προσωπικού, στη διεύθυνση οικονομικών. Η ίδια το παίρνει λοιπόν που χειρίζεται τον προϋπολογισμό. Εντάσσει κωδικό και το βάζει στο σχέδιο αναμόρφωσης που πηγαίνει σε όλους τους συμβούλους και ψηφίζεται. Ψηφίζονται ταυτόχρονα αυτά. Προηγείται το τεχνικό πρόγραμμα γιατί αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς. Εγώ δεν βάζω κωδικούς. Άρα για αυτό το λόγο θα το βρείτε τον κωδικό στο σχέδιο αναμόρφωσης.
το οποίο λέει για προκαταρκτική νέα πίστοση που λέει προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέκριση του ενάτου νηπιαγωγείου και φυσιάς. Αυτό γίνεται σε όλες τις τροποποιήσεις κάθε φορά. Και στο όταν θα έρθει λοιπόν τροποποιημένος ο προϋπολογισμός καφού που ψηφιστεί, θα έχει μέσα και τον κωδικό. Τον έχει ήδη τον κωδικό. Τον εντάσσει. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να αυτό λόγο. Μισό λεπτό. Κοιτάζω αυτή τη στιγμή ότι στα έξοδα έχει κωδικό 30.074.11.41. Αυτό είναι η προκαταρκτική αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση του ένατου νηπιαγωγείου Κηφισιάς. Αυτό έλεγα το σύνολο. Αυτό έλεγα. Αντιστοίχως όμως, στην εισήγηση της τέταρτης τροποποίησης, στο πρώτο προκαταρκτική δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κυρία Πρόεδρε, εγώ πρώτα κάνω την τροποποίηση, καλούμε μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή γίνεται η αναμόρφωση, το σχέδιο αναμόρφωσης. Δεν μπορώ εγώ να έχω τον κωδικό αυτόν πριν γίνει η αναμόρφωση. Ο κωδικός όμως υπάρχει, άρα είμαστε εντάξει. Υπάρχει ο κωδικός. Γι' αυτό είπα στον κύριο Κύρλο, εάν κοιτάξει, επειδή ταυτόχρονα ψηφίζονται το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, γιατί το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί σκέλος του προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς. Θα δει τον κωδικό που έβαλε ζητά. Εγώ στην επόμενη λοιπόν, όταν θα μου έρθει ψηφιστεί η αναμόρφωση, θα έχω στο τεχνικό μου πρόγραμμα επικαιροποιημένο με τον κωδικό που βλέπετε. Όταν εγώ προηγούμε μία ημέρα πριν του σχεδίου αναμορφώσεως, δεν μπορώ να φανταστώ κωδικό. Τον βάζει η Διεύθυνση Οικονομικών. Απλά. Εντάξει. Έτσι γίνεται σε όλες. Το έχουμε ξανακάνει αυτό. Συνέχεια έτσι γίνεται σε όλες τις τροποποιήσεις. Να προχωρήσουμε. Μπορούμε. Το ψηφίζουμε ομόφωνα. Έχω ζητήσει το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη, κύριε Διονυσιώτη. Ναι, πέστε μας. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Μακρύ, βγάζουμε ένα κωδικό 25.000, δαπάνη 25.000 που αφορούσε μελέτη για κάποιες σχολικές μονάδες και το συγκεκριμενοποιούμε για τη μελέτη του ενάτου νηπιαγωγείου. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν οι μελέτες για το ενδεχόμενο κάποιων άλλων σχολικών μονάδων το 25 θα γίνει πολλαπλάσιο. Αν χρειαστεί, κύριε Διονυσιώτη, άλλη μελέτη, γιατί δεν έχουμε άλλη μελέτη, θα ενταχθεί νέος κωδικός που θα μιλάει για συγκεκριμένο. Γιατί το μαζέψαμε και δεν τα αφήσαμε όπως ήταν και το συγκεκριμένο. Και πάει στα 20. Θα έχουμε, κύριε Διονυσιώτη, δύο κωδικούς. Κάποιες περισσότερες μονάδες από τη μία. Θα έχουμε δύο κωδικούς. Αν λοιπόν έκανα εισαγωγή μόνο για το ένα το και άφηνα το παλιό, θα είχα σύν 25.000 και θα είχα δημοσιονομικό πρόβλημα. Θα έπρεπε να κόψω από κάπου αλλού. Εντάξει, για να αφήσω... λέει άλλα. Τέλος πάντων. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Ωραία. Εντάξει. Να προχωρήσουμε. Καθαρά, γι' αυτό το λόγο βάζουμε αυτόν τον κωδικό από την αρχή του έτους, εάν χρειαστεί κάτι. Εντάξει. Τώρα, να προκύψει μια άλλη ανάγκη για άλλη προμελέτη, προκατακτική δεν μελέτη, λέει, για άλλη σχολική μονάδα. Εντάξει. Η ερμηνεία λέει ότι πάμε στο Θεό τις μελέτες πλέον. Αυτό γιατί λέει. Τι άλλη έχουμε, κύριε Διονυσιώτη, και δεν την γνωρίζω εγώ. Με συγχωρείτε. Τα γραφόμενα, ποια λεγόμενα, τα γραφόμενα. Ποια άλλη μελέτη έχουμε τώρα. Μελέτες σχολικών μονάδων. Κύριε Διονυσιώτη, αυτός ο κωδικός έχει μπει από την αρχή του έτους. Έχει μπει από την αρχή του έτους. Κύριε Διονυσιώτη, δεν ακούγεστε κανένας. Κάνετε διάλογο, συγγνώμη, κάνετε διάλογο μεταξύ σας και δεν ακούμε. Εδώ δεν ακούγεστε. Παράκληση, ένας-ένας, αλλά μην κάνετε διάλογο. Μία μελέτη αντί να κάνουμε με 25 πολλές. Αυτό λέω. Όχι, δεν το στήσει μια μελέτη, κύριε Διονυσιώτη, 25.000 πολλές. Πάντα λοιπόν, κάθε χρόνο βάζουμε αυτό τον κωδικό, αν παραστεί εντάξει, ανάγκη. Εντάξει, κύριε Μακρύ. Πώς συγκεκριμένουμε. Ωραία, ομόφωνα. Όχι, κυρία Πρόεδρε, όχι. Ο κύριος Κύρλος, κατά. 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 Κυρία Πρόεδρε, κατά, Διονυσιώτη. Και ο κύριος Διονυσιώτης, κατά. Και εγώ, κυρία Πρόεδρε, κατά. Ποιος είναι. Η Σοφία Πάντου. Η κυρία Πάντου. Κυρία Πρόεδρε, ο Καραγιαννάκης παρών. Και ο κύριος Καραγιαννάκης παρών. Δεύτερο θέμα. Έγκριση τέταρτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικονομικού έτους 2022. Κύριε Παπαδόπουλε, θέλετε κάτι να πείτε. Καλησπέρα σας. Είναι το σχέδιο όπως το έχετε λάβει και έχει ψηφιστεί χθες στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κηφισιάς. Για οποιοδήποτε τυφώνω επιμέρους παρατήρηση, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Γκινοσάτη. Κυρία Γκινοσάτη, σας ακούμε. Γεια σας σε όλους τους συναδέλφους. Με ακούτε? Ναι, ακούγεστε.
Όσον αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού, αριθμός 4 στη σελίδα 5, βλέπω ότι έχει προϋπολογιστεί ένα ποσό 40.000 ευρώ σχετικά με το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου, της Νέας Ερυθρέας, Δήμου Κηφισιάς. Αυτό το ποσό, θα ήθελα να ρωτήσω, που έχετε προϋπολογίσει, θα δαπανηθεί ολόκληρο? Και αν ναι, πού έχουμε υπολογίσει ότι θα δαπανηθεί? Σε ποιες ενέργειες? Αυτό είναι ένα μέρος από την ενίσχυση που κάνουμε στο νομικό μας πρόσωπο, το ΚΕΜΕ, λόγω συγκεκριμένα της φετινής χρονιάς που εορτάζουμε τα χρόνια αυτά. Έχουμε την επέτειο, δυστυχώς, την θλιβερή επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής. Μάλιστα. Όλοι οι Δήμοι γενικότερα και οι περιφέρειες, όπως πέρσι κάναμε αντίστοιχα για το 1821, φέτος έχουμε τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, και έτσι και το ΚΕΜΕ, που ουσιαστικά είναι στην Δημοτική Ενότητα της Νέας Ερυθρέας, που έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο, έχει προπολογιστεί αυτό το ποσό συγκεκριμένα να διατεθεί για τις ανάγκες ακριβώς των εκδηλώσεων οι οποίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ξέρουμε πόσες εκδηλώσεις θα είναι και πόσο ίσως κοστολογείται η κάθε μία? Αυτό πού μπορούμε να το μάθουμε? Αυτό θα το μάθετε από το ίδιο το ΚΕΜΕ, από την πρόεδρο, την κυρία Κούτση, και εκτός αν είναι πρόχειρος ο κύριος Δήμαρχος να μας απαντήσει σήμερα. Δεν γνωρίζω περαιτέρω. Ναι. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τόσο το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθρέας, που στην ουσία λειτουργεί ως πνευματικό κέντρο της Νέας Ερυθρέας, ουσία και πρακτικά, όσο και ο πολιτιστικός οργανισμός Βικέλας, αναγκαστικά κινούνται σε λογική οικονομιών, σε λογική διαπραγμάτευσης των τιμών όλων των εκδηλώσεων, διότι δεν είμαστε ούτε το 18 ούτε το 19, δυστυχώς. Τα διαθέσιμά μας, τα έσοδά μας έχουν μειωθεί πάρα πολύ, και οι πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια οφείλουν και κάνουν οικονομίες. Έτσι λοιπόν, και η επέτειος των 100 ετών από την μικρασιατική καταστροφή θα τιμηθεί δεόντως, αλλά πάντοτε με οικονομίες, χωρίς καμία σπατάλη. Αυτή είναι ρητή εντολή, την οποία η πρόεδρος, η κυρία Κούτση, πλήρως ανταποκρίνεται. Και πιο συγκεκριμένα, πόσο θα στοιχίσει εκάστη μία εκδήλωση, θα τα μάθουμε αυτά από το ΚΕΜΕ, το οποίο θα κάνει ενημερώσεις. Και βέβαια να πούμε στη συνάδελφο, την αγαπητή, ότι κάθε 3 μήνες στην Οικονομική Επιτροπή όλα τα νομικά πρόσωπα στέλνουν τον απολογισμό εσόδων και εξόδων τους, όπου φαίνονται όλα αυτά αναλυτικά, ανά 3 μήνες στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και εγκρίνει τις σχετικές καταστάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Δημάρχε. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική που ασκεί ο Δήμος όσον αφορά τα πολιτιστικά. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί μου φάνηκε λίγο μεγάλο το ποσό. Αλλά θα ενημερωθώ και πιστεύω ότι σίγουρα θα υπάρχουν εξαιρετικές εκδηλώσεις όσον αφορά τον εορτασμό της μικρασιατικής εκδοσής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γινωσάτη. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο? Κύριλλος. Ναι, κύριε Κύριλλος. Και εγώ, Ρογιανάκη. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλε, τα 40 χιλιάρικα για την επιχορήγηση του ΚΕΜΕ, από πού βγαίνουν? Δηλαδή, υπάρχει αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΜΕ και βγήκαν αυτά τα 40 χιλιάρικα σε επιχορήγηση? Είναι μέρος της επιχορήγησης που δικαιούται το ΚΕΜΕ από το περσινό προπολογισμό από πέρυσι που ψηφίσαμε σύγκριμα. Είναι μέρος της επιχορήγησής του. Εγώ άλλη ερώτηση έκανα. Έχει κάνει αίτημα λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΕ από το μέρος της επιχορήγησης του 2021 τα 40 χιλιάρικα
να ενισχυθεί οικονομικά το ΚΕΜΕ για τα 100.000 από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, αν δεν κάνω λάθος. 100.000. Όχι αποκλειστικά. 100 χρόνια. 100 χρόνια από την καταστροφή της Μικράς Ασίας, αν δεν κάνω λίγα λάθος. Λίγα ζήτησε το ΚΕΜΕ, πολύ λίγα, λυπάμαι. 40.000 για τις δηλώσεις. Κυρία Μακετλάφη, ναι, με συγχωρείτε. Κάνω αυτό το ερώτημα. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ λίγα για μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση. Αλλά θέλω να καταλάβω τα 40.000 και τα ζήτησε το ΚΕΜΕ ή έτσι να μου ξέρω εγώ ο Δήμος έβγαλε από την επιχορήγηση 40.000 ευρώ για αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι αυτονόητο ότι τα ζήτησε το ΚΕΜΕ. Ωραία. Λοιπόν, το αίτημα λοιπόν του ΚΕΜΕ ήταν 40.000 ευρώ. Σωστά, κύριε Παπαδόπουλο. Τι ήταν, ήταν τόσα λίγα. Οι άνθρωποι δεν έχουν. Στη φάση αυτή. Στην φάση αυτή. Μάλιστα. Okay, εντάξει. Ενδέχεται συγκεκριμένα να επανέλθουμε νεότερο αίτημα για περαιτέρω ενίσχυση. Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα από το ΚΕΜΕ για 40.000 ευρώ επιχορήγηση, τα οποία δικαιούται από την περσινή επιχορήγηση. Σωστά. Μάλιστα. Αυτό μας λέτε τώρα. Μάλιστα. Για να καταλάβω. Okay, εντάξει. Ωραία. Κυρία Κορογιαννάκη. Μειώνουμε κατά 55.000 τις αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων. Δεν το καταλαβαίνω σαφώς. Πήραμε λιγότερους υπαλλήλους, έχουμε λιγότερους έκτακτους. Με βάση ποια λογική τα μειώνουμε αυτά. Ήθελα μία απάντηση. Εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι υπολογίζαμε ότι θα έχουμε 10 και έχουμε 7. Εξηγήστε μου να δούμε αν είναι εκείνο που με εκπλήσει. Είναι η μείωση της πίστοσης, 240.000, για εξοπλισμό, μηχανήματα έργου, απορριμματοφόρα κτλ. Που είναι συνεχιζόμενο. Εάν είναι συνεχιζόμενο, έχουμε κάνει λιγότερες προμήθειες και είχαμε βάλει, τέλος πάντων, με leasing. Το leasing δεν έχει. Και αν έρθει, τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε τα 240. Μάλιστα. Εντάξει, ήθελα μία απάντηση τι σημαίνει το αυτό με το προσωπικό. Σε κάθε αναμόρφωση δεν σημαίνει ότι όταν μειώνουμε μία πίστοση δεν ενδέχεται... Δεν ακούγεστε πολύ καθαρά, δεν ξέρω γιατί. Μ' ακούτε τώρα? Ναι. Τώρα με ακούτε? Σε κάθε αναμόρφωση δεν σημαίνει ότι ένας κωδικός ο οποίος μειώνεται, ότι αποκλείεται μέχρι το τέλος του χρόνου να μην ενισχυθεί και πάλι. Άρα λοιπόν, με βάση τις προτεραιότητες των υπηρεσιών οι οποίες δίδονται στην οικονομική υπηρεσία και με βάση τις ανάγκες του μήνα αυτού, γιατί είναι γνωστό ότι θα κάνουμε συχνά αναμορφώσεις προπολογισμού όπως είναι και επιθυμία και της Δημοτικής Αρχής και του κ. Δημάρχου. Θα μιλήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να κοιτάζουμε μέχρι τον επόμενο μήνα τι κωδικούς μπορούμε να μειώσουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Όσον αφορά για το θέμα του leasing, θα επανέλθει, θα ενισχυθεί μέσα στον χρόνο και πάλι. Άρα είναι ζήτημα τακτικής οικονομικής, ας πούμε, έτσι. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κορογιαννάκη. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Διονυσιώτης. Ναι, ποιος μίλησε? Ο Αυλίτης, ο αντιπρόεδρος. Ναι, κύριε Αυλίτη. Να απολύσει και ο Σπαρογιονάκη. Μισό λεπτό, γιατί έχω δώσει το λόγο στον κύριο Διονυσιώτη. Βλέπω πολλούς κωδικούς που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. Καλά είναι όλα τα σκυλάκια και τα γατάκια. Όμως θεωρώ ότι οι εποχές δεν είναι τόσο ρόδινες και τόσο παχές οι αγελάδες που να δίνουμε τόσα χρήματα για τα αδέσποτα. Βλέπω 37.000 σύστημα συλλογής περιτομάτων. Τι σύστημα είναι αυτό? Βλέπω λογισμικό 11.000, 12.000. Βλέπω 20.000 έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό για δημοτικό καταφύγιο. Ο κύριος Ζαπάντης, ο φίλος ο Σταύρος, ξέρει καλά γιατί συμμετέχει στην εκτελεστική του συνδέσμου στη διώσιμη ανάπτυξη, ότι ο σύνδεσμος είναι πρώτων θυρών για κατασκευή καταφυγίου ζώων συντροφιάς. Γιατί λοιπόν εμείς να μπούμε σε αυτές τις λογικές τη στιγμή που τα οικονομικά μας δεν είναι ιδιαίτερα ανθυρά? Συμφωνώ, έχουμε και παρακάτω θέμα που μας έχει περάσει η κυβέρνηση. Θα ήθελα με την ευκαιρία να μάθω
όλο αυτό το κατεβατό που μας λέει κάντε, 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 τι χρηματοδότηση θα έχουμε από την κεντρική κυβέρνηση σαν Δήμος για να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Και μπας εντός, εγώ διαφωνώ με αυτά, τα αγαπάω τα σκυλάκια, έχω και εγώ σκυλάκι, αλλά θεωρώ ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με τα σκυλάκια. Ας δώσουμε λοιπόν πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σήμερα και σε δευτερόγοντα. Ρόλο τα σκυλάκια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιάννη. Απαντήσω κύριε Παπαδρίτη, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Όπως έχετε δει, υπάρχει πιο κανονικό θέμα τη έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου για τα ζώα. Οπότε αυτή τη στιγμή θα αναλυθεί περισσότερο. Όσο έχει να κάνει με το άμα έχει υπάρξει χρηματοδότηση, όχι, τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει υπάρξει χρηματοδότηση, αλλά με αυτό το επιχειρηματικό πλάνο που στέλνουμε και που θα ψηφίσουμε, εφόσον ψηφιστεί θα στείλουμε, θα ζητηθεί χρηματοδότηση. Θα εξηγήσω αργότερα, όπως είπα, στο θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε, οι περισσότερες δαπάνες έχουν ήδη γίνει σε αυτή την πλάνο που έχουμε δώσει. Ξεχωρίζω ποιοι έχουν γίνει το 2021, τι πρόκειται να γίνει το 2022. Όσο έχει να κάνει για το καταφύγιο, πολύ σωστά είπε ο κ. Διονυσιώτης ότι ετοιμάζεται ένα καταφύγιο και από το ΣΒΑΠ. Οι θέσεις που αναλογούν στο Δήμο Κηφισιάς, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα διαδημοτικό καταφύγιο που θα είναι, δεν ξέρω κι εγώ, 19-20 δήμοι. Και θα έχει 40-60, δεν θυμάμαι πόσες θέσεις. Άρα θα αναλογούν στην Κηφισιά 5, 7, 8, 10. Αυτές οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες για τις ανάγκες της Κηφισιάς. Γιατί έχουν τελευταίο μεγάλες ανάγκες σε ζώα που είναι υποχρεωτικά να είναι σε καταφύγιο, είτε γιατί είναι φοβικά, είτε γιατί είναι επικίνδυνα, είτε γιατί υπάρχουν εισαγγελικές εντολές να είναι σε ένα καταφύγιο. Άρα δεν μας φτάνουν, οι θέσεις του καταφυγίου του ΣΒΑΠ και χρειαζόμαστε καταφύγιο και στην πόλη μας, εφόσον βρούμε το χώρο. Θα εξηγήσω μετά τις δυσκολίες που έχουμε στην έβριση του χώρου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαπάντη. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Σε συνέχεια της απάντησης του Αντιδημάρχου, θέλω να υπογραμμίσω... Δήμαρχε, να σας φτιάξουν λίγο τον ήχο. Πρέπει να σας ακούμε. Ναι, τώρα νομίζω είναι εντάξει. Νομίζω είναι εντάξει τώρα. Ευχαριστώ. Σε συνέχεια έλεγα της απάντησης του Αντιδημάρχου, θέλω να υπογραμμίσω, γιατί δεν έχει εμπεδωθεί όσο θα έπρεπε και ίσως υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι που να πιστεύουν ότι είναι δαπάνες προαιρετικές, είναι δαπάνες πολυτελείας, οι οποίες μπορεί να γίνονται από τον Δήμο, γιατί ο Δήμος έχει μια υπερβολική ευαισθησία στα αδέσποτα. Όχι, δεν ισχύει. Είναι πλέον καλός ή κακός. Και εγώ πιστεύω ότι ασκείται καθ' υπερβολήν αυτή η αρμοδιότητα από τους Δήμους. Είναι πλέον μία αρμοδιότητα που οφείλουμε να την ασκήσουμε ισότιμα, όπως ασκούμε την αρμοδιότητα της καθαριότητας, του πρασίνου και όλων των άλλων παροχών και υπηρεσιών. Και μάλιστα, κατά καιρούς, η νομοθεσία, η πολιτεία, οι αρχές, οι δικαστικές, οι αστυνομικές, όπως θέλετε πείτε το, τρίζουν και τα δόντια στην αυτοδιοίκηση, διώκοντας στελέχη, δικάζοντας στελέχη, δήθεν για παραλήψεις στον τομέα της προστασίας των τετραπόδων και των αδεσπότων. Εγώ δεν νιώθω καθόλου καλά με τις τόσο αυξημένες δαπάνες. Δεν διστάζω να το πω για σκυλιά και για γάτες. Θεωρώ και εγώ ότι με βάση το μέτρο και την κοινή λογική, οι δαπάνες που είμαστε όμως υποχρεωμένοι βάσει των καταγραφών που έχουν γίνει, είναι υποχρεωτικές. Από την άλλη, αυτή η κριτική, η οποία είναι εύλογη, για να είναι και ολοκληρωμένη, επιτρέψτε μου να πω, γιατί ξεκαθαρίσαμε ότι είναι αρμοδιότητα υποχρεωτική και αποκλειστική.
αυτή η κριτική που γίνεται όταν γίνεται, για να είναι ολοκληρωμένη, νομίζω, και για να μας βοηθήσει και ως διοίκηση, θα μπορούσε να πει, ξέρετε κάτι, παραμελείτε τους απόρους. Δεν τους δίνετε συσίτιο. Δεν τους δίνετε τα τρόφιμά τους. Τους παραμελείτε, τους ξεχνάτε. Μα στον τομέα αυτό, ειδικά στον τομέα της ενίσχυσης των ευάλωτων ομάδων και των ευπαθών ομάδων των συμπολιτών μας, κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα υποχρεούμαστε. Και γενικά στον τομέα της αλληλεγγύης, της ανθρωπιστικής, δεν χρειάζεται τώρα να ξαναπούμε αυτή την υποδειγματική πρωτοβουλία να την αναλύσουμε για τους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Δηλαδή, ποιος άλλος Δήμος πραγματικά, επιτρέψτε μου να μιλήσω συγκριτικά, στο τομέα τον ανθρωπιστικό μπορεί να πει ότι ξεπερνάει τον Δήμο Κηφισιάς. Ποιος άλλος Δήμος. Είτε με δικούς μας πόρους και φροντίδες, είτε με χορηγούς που εξασφαλίζουμε. Άρα, ακόμα και αν μας φαίνονται πολλά τα χρήματα για τα αδέσποτα, δεν μπορούμε τεκμηριωμένα να πούμε και να ισχυριζόμαστε ότι αυτά λείπουνε από τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Να προσθέσω κάτι. Μισό λεπτό. Κύριε Ζαπάντη, θέλετε να πείτε κάτι. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε ένα νούμερο για το σύστημα περισυλλογής περιτομάτων, δεν ξέρω πού το είδα αυτό το νούμερο. Κύριε, είπατε κάποιο νούμερο που ξοδεύουμε γι' αυτό, κύριε Διονυσιώτη, έτσι δεν είναι? Είπατε κάτι, 15.000, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει εγγραφή σύστημα συλλογής περιτομάτων. Μπράβο. Δεν έχω το νούμερο μπροστά μου. Το βέβαιο όμως είναι... Okay, μάλλον μπερδέψατε το ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ που είναι 15.071.35.12. Δεν μιλάω για χρήμα, δεν μιλάω για νούμερο χρηματικό, μιλάω ότι σαν περιγραφή υπάρχει μέσα. Σαν κωδικό. Τέλος πάντων, επειδή ακούστηκε ένα ποσό μεγάλο, να πω ότι το ποσό για το 2022 για το σύστημα περισυλλογής περιδομάτων είναι 3.000 ευρώ. Αυτό είναι, έχουμε δεκάδες σημεία σε όλη την Κηφισιά που έχουμε μέσα ειδικά χάρτινα φαρασάκια για να μαζεύουν τα περιτώματα των σκυλιών. Νομίζω ότι 3.000 ευρώ για να μαζεύουν και γιατί εδώ πέρα μιλάμε και για τη δημόσια υγεία. Κύριε Διονυσιώτη, μην κάνουμε διάλογο, αφήστε να ολοκληρώσουμε. Αλλά θα τα δούμε αναλυτικότερα όταν θα εξετάσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, Σταύρο, με την ανοχή της Προέδρου και των συναδέλφων, εγώ θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο νούμερο από αυτά που έχουν περαστεί στον προϋπολογισμό ή από αυτά που θα ψηφιστούν στην αναμόρφωση θα πρέπει να βοηθηθούν στους ιδιοκτήτες των αδέσποτων, στα σκυλάκια και στα γατάκια, στα ζώα συντροφιά, γιατί αυτοί θέλουν να μεγαλύτερα... Τα αδέσποτα δεν έχουν ιδιοκτήτες, Γιάννη. Εντάξει, τα αδέσποτα ναι. Όμως δεν προέρχονται όλα τα περιτώματα από τα αδέσποτα. Άμα μιλήσουμε για τα περιτώματα, ναι, ωραία, τι να... Κατάλαβες τι θέλω να πω. Θα το συζητήσουμε μετά στο που θα είναι το θέμα, καλύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Αυλίτης. Κύριε Αυλίτη. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστώ. Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, για το έκτακτο προσωπικό, μειώθηκε εκεί ο προϋπολογισμός, καθότι έχουμε πολλές αποφάσεις δικαστηρίων που γίνονται αορίστου. Πρόκειται για το έκτακτο προσωπικό ορισμένου χρόνου που έχουμε. Αυτοί λοιπόν μπαίνουν σε αυτό το κωδικό. Μετά, όταν τα δικαστήρια αποφανθούν και γίνονται αορίστου, μπορούμε να μειώσουμε το κωδικό αυτό, να μεταφερθεί στον άλλο κωδικό, το περί αορίστου εργαζομένων. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα στη μείωση του συγκεκριμένου κωδικού. Όπως και το leasing, όπως γνωρίζετε, έχει πάρει παράταση σύμβαση και δεν θα εκτελεστεί. Οπότε πολύ λογικά και ο Παπαδόπουλος το μείωσε η υπηρεσία. Δεν υπάρχουν προβλήματα σε αυτά. Μισό λεπτό. Όχι, κύριε Βάρος, έχω ζητήσει τον ναι, κυρία Κορογιαννάκη. Ναι, κυρία Κορογιαννάκη. Είμαι τελείως ευθυγραμμισμένη με την προσωπική άποψη που έχει ο Δήμαρχος για την υπερβολή.
Θεωρώ ότι ζούμε και σε κεντρικό επίπεδο και σε ατομικό μια εποχή ιστερίας που ακόμα δεν την έχω εξηγήσει. Έχουμε εξομοιώσει ανθρώπους και ζώα που είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την ευαισθησία που μπορεί να έχει κάποιος για ένα ζώο. Λέω όμως ότι δεν θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι είμαστε συνεπείς και προσφέρουμε σε αυτούς που έχουν αδυναμία επιβίωσης και διαβίωσης, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Κύριε Δήμαρχε, αν δεν υπήρχε αυτή η υπερβολή, θα προσφέραμε περισσότερα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτά που δίνουμε στους ανθρώπους είναι αυτό που μπορούμε, όχι αυτό που έχουν ανάγκη. Κατά συνέπεια, μερικές φορές ψάχνομαι και λέω μήπως πρέπει να κάνουμε ένα αντικίνημα σε αυτή την υπερβολή που φτάνει μερικές φορές, κατά την άποψή μου, και στην ιστερία ή και στην υποκρισία για διαφόρους λόγους. Τέλος πάντων, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κρογιαννάκη. Κύριε Κύρλο, θέλετε το λόγο? Ναι, ναι, κυρία Πρόεδρε. Ναι, σας ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαδόπουλο, ο κωδικός 307437, τι υπόλοιπο έχει, αν γνωρίζει? Γιατί προηγουμένως, κυρία Πρόεδρε, κάνατε μια παρέμβαση σε μια αντιπαράθεση που είχαμε τον κύριο Αλέξη Μακρύ και δώσατε ένα κωδικό που αφορά το προηγούμενο θέμα της τροποποίησης του ελληνικού προγράμματος. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένας κωδικός που γράφει για τις προκαταρκτικές αρχιτεκτονικές μελέτες για την ανάγνωση νέων σχολικών μονάδων και εδώ μειώνουμε τον κωδικό. Δεν έχει καμία σχέση αυτός ο κωδικός με τη νέα μελέτη που αναφέραμε προηγουμένως. Ένα αυτό. Άλλη μια ερώτηση και να μου απαντήσει αν μπορεί, αν ξέρει και τις δύο μαζί. Και υπάρχει και ένας κωδικός για την αγορά, 40.000 ευρώ είναι αυτός ο κωδικός, για την αγορά οικοπαίδων για τις ανάγκες του νεκροταφείου της Νέας Ερυθρέας. Έχει βρεθεί αυτό το οικόπεδο? Γιατί μπαίνει αυτός ο κωδικός? Και αν υπάρχει τέτοιο οικόπεδο εκεί που είναι το κημητήριο της Νέας Ερυθρέας, θα ήθελα πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ περίεργος, να μάθω ποιος χώρος είναι αυτός και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος, βάζοντας αυτό το καινούριο κωδικό και αυτό το καινούριο έξοδο 40.000 ευρώ. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Σωστά παρατηρήσατε, μας έχει δώσει τεχνική υπηρεσία τη μείωση της πίστωσης στο κωδικό 307-41-1137, που είναι οι προκαταρκτικές αρχιτεκτονικές μελέτες για την ενέργεια νέων σχολικών μονάδων. Ήταν λοιπόν ένας γενικός κωδικός και εδώ έχει ενισχυθεί η πίστωση ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, σε συναφέστατο κείμενο ενισχύθηκε η πίστωση για να γίνει τώρα η μελέτη για το ένα του νηπιαγωγείου και ψυχιάς. Τη μειώνετε την πίστοση, κύριε Παπαδόπουλε? Μειώνετε 25.000 ευρώ, δεν την αυξάνετε? Μειώσετε. Όχι, όχι, όχι. Το γενικό κωδικό. Και δημιουργήθηκε ένας ειδικός κωδικός. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο? Θα μιλήσει ο κύριος Μακρύς αυτό. Για το δεύτερο, μπορεί να μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος για το κημητήριο. Μισό λεπτό. Αυτό το θέμα. Συγγνώμη, αυτό το θέμα. Κύριε Μακρύ, κύριε Κύρλο, αυτό το θέμα το έχουμε εξαντλήσει. Ζήτησε προηγουμένως το λόγο ο Δήμαρχος. Δεν το είδε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εγώ μίλησα για ένα κωδικό ο οποίος μειώνει την πίστοση. Έτσι. Και αφορά το ίδιο ακριβώς θέμα που ήταν η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Και το δεύτερο είναι ένας κωδικός για αγορά 40.000 ευρώ για ένα οικόπεδο για τις ανάγκες του κημητηρίου της Νέας Ερυθρέας. Πρόεδρε, να απαντήσω. Μισό λεπτό. Μακάρι να υπάρχει και να μπορέσει ο Δήμος να το αγοράσει χθες. Δεύτερη φορά. Κύριε Μακρύ, δεύτερη φορά που το λέω. Προηγουμένως ζήτησε το λόγο ο Δήμαρχος, τον έδωσα, δεν είδε ο κύριος Παπαδόπουλος και μίλησε πρώτος. Αφήστε παράκληση, παρακαλώ πολύ, να μιλήσει πρώτο ο Δήμαρχος και μετά να συμπληρώσετε ό,τι θέλετε. Κανένα πρόβλημα, επειδή είναι πρώτο θέμα που είπε ο κύριος Κύρλος για το θέμα του ΕΝΑΤΟ. Ό,τι θέλετε. Πάλι γι' αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ μια σύντομη τοποθέτηση για το κονδύλι που για πρώτη φορά εμφανίζεται και το πρόσεξε ο συνάδελφος, εκπρόσωπος της Νέας Ερυθρέας, για το κημητήριο. Και βέβαια ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ίσως θέλει να πει κάτι παραπάνω, αλλά για λόγους τάξης πρέπει να πούμε ότι οποιαδήποτε απόκτηση χώρου ακινήτου είναι αποτέλεσμα ανακοίνωσης του Δήμου, δημόσιας ανακοίνωσης του Δήμου και υποβολής προσφορών. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πάμε να αγοράσουμε κάτι. Για να είμαστε σωστοί και τυπικοί, το λέω αυτό. Τώρα, επί της ουσίας, το κημητήριο της Νέας Ερυθρέας γνωρίζει καλύτερα από μένα ο συνάδελφος ότι είναι και εκείνο κορεσμένο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δυστυχώς ο δασικός χαρακτήρας τμήματος του κημητηρίου δεν μας επιτρέπει εντός του περιγράμματος να προχωρήσουμε σε νέα μνήματα. Μας έχουν δε επιβληθεί τεράστια πρόστιμα, αστρονομικά, για τα οποία έχουμε καταφύγει στη δικαιοσύνη. Από την άλλη, και επειδή πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτό το κημητήριο που εξυπηρετεί τη Νέα Ερυθρέα και είναι ιστορικό, ωστόσο εδαφικά βρίσκεται στη συνοικία των Αδαμών, αλλά συμβαίνει το παράδοξο να μην επιτρέπουμε, και το κάνουμε αυτό συνειδητά, να μην επιτρέπουμε την ταφή κατοίκων των Αδαμών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όπως πρέπει η Νέα Ερυθρέα. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρξει νέος χώρος όσο το δυνατόν πιο κοντά. Και για να μην αντιμετωπίσει ποτέ αδιέξοδα το κημητήριο της Νέας Ερυθρέας, αλλά και να γίνει μια προσπάθεια εις το μέλλον να εξυπηρετούνται και οι οικογένειες των Αδαμών. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα κινηθούμε. Ο αντιδήμαρχος έχει κάνει έρευνα, αλλά δεν επιτρέπεται σήμερα να πούμε ότι θα είναι αυτό. Δεν επιτρέπεται να το πούμε, διότι προηγείται μια διαδικασία δημόσια και με κάποια κριτήρια, με κάποια μειοδοτικές προσφορές για να προβούμε στην αγορά. Αλλά έχει γίνει έρευνα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Κύριε Μακρύ, θέλετε να απαντήσετε πάλι για το ίδιο θέμα? Βεβαίως, είναι πολύ απλό. Λοιπόν, ο κωδικός 30741137 είναι η μείωση πίστωσης, η κατάργηση 25.000, η οποία είναι στο τεχνικό πρόγραμμα στην κατάργηση πιστώσεων νέων μελετών. Αν ανατρέξουμε σελίδα 4, στο νούμερο 34, στα έξοδα, με κωδικό 30741141, διαβάζουμε προκατακτική αρχιτεκτονική μελέτη για την ενέργεια του ενάτου νηπιαγωγείου και φυσιάς, δημιουργία νέα πίστωσης 25.000 ευρώ. Σελίδα 4, νούμερο 34, άφησον αριθμός και κωδικός 30741141. Στην αναμόρφωση προϋπολογισμού. Ναι, σελίδα 4. Στη σελίδα εγώ δεν 4, το έχω, για... κύριε Μακρύ, αν το έχετε εσείς, εμείς δεν το έχουμε λάβει. Έχει σταλεί σε όλους τους συμβούλους, κύριε. Δεν το έχουμε λάβει. Το έχουμε στείλει από την Παρασκευή, κύριε Κύρλο. Το στείλαμε την Παρασκευή. Σελίδα 4, συνάδελφε. Στις νέες πιστώσεις, σελίδα 4, νούμερο 34, στα έξοδα. Το έχει και η κυρία Κορογιαννάκη μπροστά της. Να προχωρήσουμε λίγο σε... θέλετε κάτι άλλο, να προχωρήσουμε στην ψήφιση ονομαστική. Να πω κάτι. Α, συγγνώμη, ο Δήμαρχος, ναι. Πιθανόν δημιουργείται μία σύγχυση, κυρία Πρόεδρε, σε συναδέλφους, διότι η υπηρεσία, όπως έχει λάβει εντολή, στέλνει στους επικεφαλείς ένα σχέδιο αναμόρφωσης από την προηγούμενη εβδομάδα. Στέλνει ένα σχέδιο για να γίνεται αυτή η άτυπη διαβούλευση, να μας κάνουν οι παρατάξεις, προτάσεις, παρατηρήσεις, όπως έχουμε καθιερώσει. Αυτό είναι σχέδιο. Στη συνέχεια, όταν εκδίδεται η ημερήσια διάταξη, μπαίνει το οριστικά προτινόμενο. Μήπως εκεί ο συνάδελφος
βρήκε κάποια διαφορά μεταξύ του αρχικού σχεδίου που έστειλε προς διαβούλευση η υπηρεσία και αυτού του οριστικού που εισάγεται προς συζήτηση. Μπορεί αυτό να συμβαίνει. Δήμαρχε, εγώ έχω το σχέδιο της τέταρτης αναμόρφωσης που έστειλαν οι υπηρεσίες τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, το τελικό δηλαδή. Στη σελίδα 4 που αναφέρει ο κύριος Μακρύς, δεν έχει αυτό το κωδικό. Της Δευτέρας, δηλαδή, το τελευταίο σχέδιο αναμόρφωσης στάρθηκε από τις υπηρεσίες τη Δευτέρα, όχι την Παρασκευή. Τη Δευτέρα. Ναι, έχετε λοιπόν, δίκιο. Ναι, γιατί την Τρίτη πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, κύριε Κύρλο. Πρέπει να το στείλετε, δηλαδή, την Τρίτη. Τη Δευτέρα στις 3 και 10 στάλει. Δεν έχει στάλει. Τουλάχιστον εγώ δεν το έχω πάρει. Δευτέρα 3 και 10 στάλει. Αν το έχει ο κ. Μακρύς, είναι από τους ανθρώπους να πούμε που έχουν να πούμε μια ιδιαίτερη να πούμε, μετακίνηση. Είναι κάτι δήμαρχος τελικών. Όλοι οι σύμβουλοι, κύριε Κύρλο, το έχουν. Αυτό έχω πληροφορηθεί. Όλοι οι σύμβουλοι το έχουν. Κύριε συνάδελφε, το σχέδιο που έρχεται σήμερα για ψήφιση ναι. είναι αυτό που ψηφίστηκε χθες από την Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, το και πότε στάρθηκε, κύριε Παπαδόπουλε. Σήμερα, προσέξτε. 3 και 10 τη Δευτέρα. Το σχέδιο που έρχεται προς ψήφιση, επαναλαμβάνω σήμερα, είναι εκείνο που ψηφίστηκε χθες στην Οικονομική Επιτροπή. Άρα, το τυχόν σχέδιο της Δευτέρας δεν παίζει κανένα ρόλο. Μάλιστα. Και το χθεσινό, κυρία Πρόεδρε, που ψηφίστηκε την Οικονομική Επιτροπή, πότε θα το πάρουν οι σύμβουλοι, που το έχουν όλοι που λέτε εσείς, που το λέει ο κύριος Μακρύς. Της Δευτέρας εννοούσα, την Τρίτη πέρασε από Οικονομική Επιτροπή. Αφού μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος δεν έχει καμία ισχύ. Ισχύει αυτό που ψηφίστηκε χθες. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι μας λέτε τώρα. Βρέστε τα μεταξύ σας και μετά μας ενημερώνετε και εμάς για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε άμα ψηφίζουμε. Η απόφαση της Οικονομικής εστάλει σήμερα, κύριε Κύρλο. Έχει γίνει παραδρομής λάθος. Δεν το έχετε στείλει σε όλους τους συναδέλφους. Δεν υπάρχει μέσα στην τέταρτη σελίδα που λέει ο κύριος Μακρύς ο συγκεκριμένος κωδικός. Μπορεί εκ παραδρομής. Δεν θέλω να αμφισβητήσω τον κύριο Μακρύ. Άλλωστε, την άποψή μου για τη δουλειά που κάνει εκεί στην υπηρεσία το ξέρει και το ξέρετε και όλοι. Οπότε, να μου προχωρήσετε, κύριε Πρόεδρε. Δεν ωραία. Λοιπόν. Ονομαστική ψηφοφορία. Ο κύριος Αυλίτης. Κύριε Αυλίτη. Υπέρ. Ο κύριος Παντελεάκης. Κύριε Παντελεάκη, είστε παρόν. Όχι. Ο κύριος Καυγαλάκης. Υπέρ. Η κυρία Βλάχου. Υπέρ. Ο κύριος Κουρέπης. Υπέρ. Έλα. Η κυρία Κασιμάτη. Υπέρ. Η κυρία Καραλή. Υπέρ. Εγώ υπέρ. Ο κύριος Κόκαλης. Υπέρ. Κλείνετε το μικρόφωνο, παράκληση. Είναι κάποιο μικρόφωνο ανοιχτό. Ο κύριος Ζαπάντης. Υπέρ. Ο κύριος Κύρλος. Παρόν. Η κυρία Κορογιαννάκη. Υπέρ. Ο κύριος Διονυσιώτης. Δεν σας άκουσα. Παρόν. Η κυρία Καπετανάκη. Παρούσα. Παρούσα. Η κυρία Πάντου. Υπέρ. Κύριε Καραγιαννάκη. Ο κύριος Καραγιαννάκης. Παρόν, κυρία Πρόεδρε. Παρόν. Ο κύριος Βάρσος. Υπέρ. Η κυρία Ποντικάκη. Υπέρ. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Υπέρ. Ο κύριος Λαχανάς. Είναι απόν. Ο κύριος Τσούλος απόν. Κυρία Γκινοσάτη. Υπέρ, κυρία Πρόεδρε, υπέρ. Ωραία. Ο κύριος Μακρύς. Υπέρ. Ο κύριος Εσυλλογιστάκης. Υπέρ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Παπα, η κυρία Σεβδαλή. Υπέρ. Ο κύριος Κορδίλης. Υπέρ. Ο κύριος Κουρμαδιάς. Υπέρ. Ο κύριος Καπάτσος. Είναι απόν. Ναι, έχει φύγει. Μάλιστα. Ναι. Θέμα τρίτο. Επί της απόφασης της ΔΕΠ για την ίδρυση ενός παραρτήματος πρώτου νηπιαγωγείου της Νέας Ερυθρέας για το σχολικό έτος 22-23. Κυρία Καραλή, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Φέτος έχουν γραφτεί για το πρώτο νηπιαγωγείο της Νέας Ερυθρέας 69 προνήπια και νήπια. Για την καλύτερη λειτουργία και λόγω κορονοϊού, ζητάμε πάλι την ίδρυση τέταρτου τμήματος σαν παράρτημα στο κτίριο του παιδικού σταθμού που είναι δίπλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Καραλή. Περνάει ομόφωνα το θέμα. Θέμα τέταρτο. Παρουσίαση και έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Κηφισιάς για τα δέσποτα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με τον νόμο 4830 του 21, ΦΕΚ 169α, που έγινε στις 18/9 του 21. Έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Ζαπάντη? Ναι, κύριε Πρόεδρε. Εντάχει θα πω δύο πράγματα. Πρώτον, όπως είπα και πριν, το επιχειρησιακό αυτό πλάνο δίνεται στο Υπουργείο για να ζητήσουμε χρηματοδότηση για τα έξοδα που κάνουμε για τα ζώα. Όπως βλέπετε, παρουσιάζουμε τι έχει γίνει το 2021, τι έχει γίνει το 2022, συγκριτικά στοιχεία. Η σημαντικότερη παροχή που έχουμε είναι η παροχή υπηρεσιών περί συλλογής, μεταφοράς, περίθαψης, στήρωσης, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στα δέσποτα, γάτες και σκύλους του Δήμου μας. Έχουμε τις φιλοξενίες και υιοθεσίες. Ποια είναι η διαφορά υιοθεσίας και φιλοξενίας? Ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, περισσότερο σκυλιά υιοθετούνται. Αυτή τη στιγμή που το υιοθετεί, έχουμε όμως και τη δράση της φιλοξενίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος μπορεί να φιλοξενεί ένα σκυλάκι και του παρέχουμε εμείς τις τροφές. Αυτό γίνεται γιατί πρώτο μέσω της φιλοξενίας το σκυλί έχει καλύτερες συνθήκες ζωής από ό,τι σε ένα καταφύγιο, αλλά επίσης έτσι είναι πιο οικονομικό για το Δήμο μας, γιατί άμα πληρώναμε το καταφύγιο θα πληρώνουμε πολλά περισσότερα λεφτά από ένα σκυλί που πληρώνουμε απλά την τροφή του και φιλοξενείται από κάποιον ιδιώτη. Φυσικά τα σκυλιά που είναι σε φιλοξενία, εφόσον ζητηθούν να υιοθετηθούν, πηγαίνουν σε υιοθεσία και γίνονται, πια φεύγουν από την ιδιοκτησία του Δήμου. Στο άλλο κωδικό έχουμε την προμήθεια του απαραίτητου ιατροφαρμακευτικού υλικού, προμήθεια και διάθεση τροφής. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε περίπου 50 εθελοντές στο Δήμο που ταΐζουμε και συζητήσουμε. Συντήσουμε μάλλον και νερό σε γατιά και σκυλιά σε όλη την περιφέρεια του Δήμου μας. Έχουμε από το 2021 μάλλον προμηθευτήκαμε ένα λογισμικό για να μας βοηθάει στις υιοθεσίες. Το σύστημα περισυλλογής που συζητήσαμε και πριν με τον κύριο Διονυσιώτη, που είναι αυτά τα οικολογικά φτιαράκια για να μαζεύονται οι καταρξίες. Γίνονται στους δρόμους και στα πάρκα του Δήμου μας. Έχουμε υπολογίσει για το 2022 ένα ποσό 3.000 ευρώ για να προμηθευτούμε τα ίστρες, ποτίστρες, σπιτάκια. Υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις που δεν είναι εύκολη να ταΐσμα στα πεδοδρόμια και για αισθητικούς λόγους, άμα θέλετε, στο κέντρο της πόλης, σε κάποιες άλλες περιοχές. Θα βάλουμε κάποια πολύ καλέσθητα τα ίστρες και ποτίστρες. Έχουμε όμως ξεκινήσει η δημιουργία ενός πάρκου σκύλων για τα δεσποζόμενα, φυσικά είναι αυτό. Και τέλος, όσο έχει να κάνει με το καταφύγιο, ένα πράγμα που απασχολεί πάρα πολύ τους φιλόζωους της πόλης μας, είναι ένα πάγιο αίτημα των φιλόζωων της πόλης μας να αποκτήσει ο Δήμος καταφύγιο. Όπως ξέρετε, μέχρι πρόσφατα με τον παλιό νόμο ζήταγε αγροτεμάχιο. Να βρούμε αγροτεμάχιο στην Κηφισιά ήταν λίγο δύσκολο. Με το καινούριο νόμο επιτράπηκε να γίνει καταφύγιο και σε δασικά, αλλά
μια καινούργια ενημέρωση που είχαμε, βγαίνουν εκτός επιλογής οικόπεδα που είναι σε πέφκα. Τα πέφκα δημιουργούν πολλά προβλήματα στα σκυλιά, ιδιαίτερα σε κάμπιες. Άρα ψάχνουμε οικόπεδο όχι με πέφκα, 100 μέτρα μακριά από τα σπίτια. Δεν έχουμε βρει στην Κλησιά. Άμα κάποιος έχει να μας προτείνει κάτι, είμαστε φυσικά ανοιχτοί να το ακούσουμε. Επαναλαμβάνω, 6 με 8 στρέμματα, 100 μέτρα μακριά από σπίτι. Και φυσικά να έχει τη σωστή χρήση. Έχουμε βρει, τώρα τελευταία βρήκαμε ένα οικόπεδο στη Μεταμόρφωση και δύο στον Άγιο Στέφανο. Θα τα μελετήσει η πολεοδομία, να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει εκεί πέρα ένα καταφύγιο και εφόσον ταιριάζει η γη, θα προχωρήσουμε μετά στη μελέτη και την κατασκευή καταφυγίου. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαπάντη. Περνάει ομόφωνα το θέμα το τέταρτο. Όχι, η κυρία Κορογιαννάκη παρούσα. Ναι, κύριε Βάρσο. Κύριε Ζαπάντη. Τώρα μπήκαμε όμως στην ψηφοφορία. Πέστε το, πέστε το. Θα τον πάρω Όχι, πέστε το. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Εθνικής Αντιστάσεως 91 στη Νέα Ερυθρέα φιλοξενώ 4 σκυλάκια. Αν όλοι προσπαθούσανε, μπορεί να μην φτιάξουμε φαΐ στο σπίτι, αλλά τα σκυλάκια τα προσέχουμε. Οπότε να στείλει λίγες τροφές, γιατί αυτόν τον καιρό υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές και δεν θέλω να αναγκαστώ να τα βγάλουμε έξω. Τα φιλοξενούμε τώρα αρκετά χρόνια. Εθνικής Αντιστάσεως 91. 4 σκυλάκια. Το σημειώσατε, κύριε Ζαπάντη. Όταν έρθει θα τα δει κιόλας. Δεν ακούγεται καθαρά ο κύριος Βάρκος. Ακούγεται με πολλά παράσιτα. Δεν έχω καταφέρει να ακούσω τι είπε. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Θα σας πάρει τηλέφωνο. Ναι, Δημαρχέ. Ωραία. Θέμα πέμπτο. Ψήφισμα για την υιοθέτηση της συνθήκης απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων του ΟΗΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, εγώ δεν σας άκουσα για το τέταρτο θέμα. Εγώ είμαι παρόν. Είστε παρόν για το τέταρτο. Ναι. Ο κύριος Γενσιώτης είναι παρόν στο τέταρτο θέμα. Ψηφίζει παρόν. Λοιπόν, το θέμα το πέμπτο. Είναι το τελευταίο. Τώρα δεν έχετε καθόλου ήχο. Μισό λεπτό. Τώρα έχετε. Κυρία Κορογιαννάκη, είναι το τελευταίο θέμα. Μισό δευτερό. Α, δεν θέλετε. Θέλετε πυρηνικά. Δεν σας πιστεύουμε όμως. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό. Λοιπόν, εγώ είμαι κατά του ψηφίσματος. Να προχωρήσουμε λίγο. Μπήκαμε στο πέμπτο θέμα. Είναι το τελευταίο μισό δευτερόλεπτο. Την υπομονή σας. Ψήφισμα για την υιοθέτηση της συνθήκης απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων του ΟΗΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Λοιπόν, κάναμε ένα ψήφισμα, το οποίο... Μισό λεπτό να διαβάσω πρώτα, να τα ακούσετε. Κατόπιν επιστολής του Διεθνούς Οργανισμού Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία, το Δημοτικό Συμβούλιο προτείνει την έκδοση ψηφίσματος για την υιοθέτηση της συνθήκης απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων του ΟΗΕ, η οποία αφορά την απαγόρευση και την απειλή της χρήσης, της ανάπτυξης, της παραγωγής, της δοκιμής και της αποθήκευσης πυρηνικών όπλων με στόχο την εξάλληψή τους. Συμφωνείτε να το ψηφίσουμε? Να πείτε. Κυρία Πρόεδρε, ο Δήμος μας και πολλοί άλλοι Δήμοι έχουν κάτι ταμπέλες στην είσοδό τους που λέει «από πυρηνικοποιημένη ζώνη», αν το εκφράζω σωστά. Και είχαμε πάρει πάντα απόφαση και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτούς τους Δήμους που λέμε ότι η Κηφισιά είναι από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Έχει αλλάξει κάτι και τώρα παίρνουμε αυτό το ψήφισμα. Εγώ ό,τι ψήφισμα αναφέρεται είμαι υπέρ. Για τα πυρηνικά είμαι αντίθετος, πέρα για πέρα. Είναι αυτά που θα καταστρέψουν τη γη. Όχι την Κηφισιά, ούτε την Αθήνα, ούτε τη Βουλγαρία, ούτε το Παρίσι, ούτε το Μόναχο. Θα καταστρέψουν όλη τη γη και πρέπει να φρενάρουμε. Λοιπόν, αλλά
Κάναμε αγώνα κάποτε για αποπυρηνικοποιημένες πόλεις και δήμους. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, το ψηφίζουμε. Όχι, Πρόεδρε. Ναι. Το λόγο. Ναι, κύριε Κουρμαδιά. Προφανώς το ψήφισμα αυτό δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που το καταθέτουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς. Θα αναφέρονται σε ένα διεθνής οργανισμός. Στις δηλώσεις που έχει κάνει η Σοβιετική Ένωση για τον πόλεμο με την Ουκρανία. Όχι. Είναι ένας διεθνής οργανισμός, κόσμος χωρίς πολέμους και βία. Και έχουν ενταχθεί πολλοί δήμοι υπέρ αυτού του οργανισμού. Ένας οργανισμός. Με ποια αφορμή έρχεται σήμερα αυτό εδώ, δηλαδή, με ποια αφορμή έρχεται. Δήμοι δεν είναι. Δεν ούτε είναι. 10 δήμοι δεν είναι. Ένας λοιπόν, οργανισμός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν δεν αναφερθεί αυτή η αιτία και η αφορμή που έρχεται αυτό το ψήφισμα, εγώ είμαι παρόν. Ωραία. Λοιπόν, να αναφερθεί επομένως. Να το γράψω. Βεβαίως. Να αναφερθεί με αφορμή τον πόλεμο και τις απειλές της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και της παγκόσμιας κοινότητας για πυρηνικό πόλεμο, είμαστε κατά των πυρηνικών. Μάλιστα. Πώς θα γίνει δηλαδή, γενικά και αορίστως, υπέρ της ειρήνης, ποιος δεν είναι. Εντάξει, κύριε Κουρμαδιά, συμφωνώ, θα το γράψουμε. Ωραία, συμφωνώ και το ψηφίζω. Θα αναρτηθεί έτσι όπως είπατε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τι συμπληρώσαμε. Ότι είναι με αφορμή τον πόλεμο που δυστυχώς πλήττει τώρα την Ουκρανία. Η ώρα είναι 9:15. Και λίγη το Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Θέλετε κι άλλο, την άλλη φορά. Την άλλη Τετάρτη θα έχουμε, κύριε Πρόεδρε, την άλλη Τετάρτη. Όχι, δεν θα έχουμε. Κύριε Δήμαρχε. Φτάνει. Καλή νύχτα. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ.